Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε το βιβλίο του Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσα, «Όποιον σκέπτεσαι σε εκείνον ανήκεις». Ιδιαίτερη μέρημνα, όπως δείχνει και ο τίτλος του βιβλίου, στις σκέψεις, στους λογισμούς που έχουμε, φίλοι ακροατές οι χριστιανοί, οι οποίοι εν πωλής προέρχονται και από τον κόσμο των κακών πνευμάτων. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Θαδαίος: «Στον πνευματικό κόσμο οι σκέψεις είναι σαφείς, όπως ο λόγος, ακούγονται. Γι' αυτό η προσπάθεια για την ψυχή σου είναι πολυτιμότερη από όλα τα δώρα αυτού του κόσμου. Αν ο άνθρωπος δεν καθαρθεί και περάσει στην αιωνιότητα με κακές ιδιότητες στο χαρακτήρα του, δεν θα μπορέσει να μπει ανάμεσα στους αγγέλους και τους αγίους. Σε αυτή την περίπτωση εισέρχεται στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή, με αυτές τις αδύναμες ιδιότητες. Όσο έχουμε έστω και κάποια μικρή στήριξη σε αυτό τον κόσμο, τόσο λιγότερη εμπιστοσύνη έχουμε στον Κύριο. Οι Άγιοι Πατέρες όλα τα δέχονταν, είτε καλά είτε κακά, ως να προέρχονται από τον Κύριο με ταπεινοφροσύνη. Όταν βλέπει ότι η ψυχή είναι έτοιμη, ο Κύριος την περιβάλλει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε εκείνη λαμβάνει ελευθερία, ειρήνη, χαρά και παραμυθία και δεν υπάρχει πλέον κανένας φόβος. Ενώ εμείς εδώ διαρκώς φοβόμαστε κάτι. Έχουμε φόβο μέχρι να έρθει η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, ενώ μετά χάνεται κάθε φόβος. Και για τον καθένα θλίβεται μια τέτοια ψυχή, βλέπει ότι τα πάντα υποφέρουν λόγω της πτώσης τους. Οτιδήποτε βλέπει, αμέσως θέλει να κλάψει για όλα και να προσευχηθεί για όλα. Ο άνθρωπος μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να προσπαθεί πολύ και να καταναλώνει τις δυνάμεις του για το καλό των άλλων και ακόμη να μην έχει καθαρίσει την ψυχή του από την αμαρτία. Μπορεί να περάσει τα περισσότερα τελώνια, όμως ο δεσμός της σκέψης του με τα επίγεια πράγματα, στον τελωνισμό της ελεημοσύνης να τον ρίξει στην άβυσσο, αφού παρόλη την προσπάθειά του, δεν αντιλήφθηκε ότι η σκληρότητα της καρδιάς του τον έδεσε με τις δυνάμεις του Άδη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του μπορεί να έκανε πολλά αγαθά έργα, πολλοί να σώθηκαν από τις προσπάθειές του, για παράδειγμα αν ανοίγειρε ιδρύματα, αλλά δεν έδωσε τη δέουσα σημασία στην κάθαρση της ψυχής, αφού είναι δεμένος με τα επίγεια πράγματα. Ο δεσμός της σκέψης του με τα επίγεια δεν του επιτρέπει να εισέλθει στον κόσμο των αξιών, τον οποίο μπορεί να εννοήσει μόνο η καθαρή ψυχή. Και σύμφωνα με το βαθμό της ασπλαχνίας του, βρίσκεται υπό την εξουσία των πνευμάτων του κακού και ως υπόδουλος εκπληρώνει τις εντολές τους, εδώ όσο βρίσκεται ενσώματι, αλλά και μετά την έξοδό του από το σώμα πρέπει να τηρεί τις εντολές τους. Χωρίς αγώνα κατά του διαβόλου δεν μπορούμε να σωθούμε. Επειδή εμείς είμαστε παιδιά των γονιών μας με όλες τις αρνητικές ιδιότητες που δεν μπορούν εύκολα να καθαριστούν. Πρέπει πολλούς πόνους της καρδιάς να αντέξουμε ώστε η ψυχή να απελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά των σκέψεων. Οι εχθροί μας επιτίθενται και άμεσα και μέσω των άλλων ανθρώπων και έτσι κατά την πρόνοια του Κυρίου αγωνιζόμενοι σταδιακά συνερχόμαστε. Χωρίς δυσκολίες δεν προσευχόμαστε. Έτσι η ψυχή βλέπει ότι κάθε στήριγμα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τίποτε και λέει «Δεν έχω κανέναν που να μπορεί να με καταλάβει». Η ψυχή αναζητεί αμετάβλητη αγάπη. Τέτοια δεν υπάρχει στη γη. Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας παρηγορήσει. Κατά τον βαθμό της απελευθέρωσής μας από τις ανησυχίες, ο Κύριος μας δορίζει την αίσθηση ότι είναι μαζί μας. Αυτός είναι και ειρήνη και χαρά και πατέρας και μητέρα και φίλος. Όλα αυτά τα έχουμε εν αυτό. Αυτός είναι εκείνος που εκπληρώνει τις ανάγκες της ψυχής. Και η ψυχή όταν ενωθεί με τον Κύριο πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε επαγρύπνηση, επειδή φέρουμε σώμα το οποίο συνεχώς μας δένει με τα επίγεια. Ο Κύριος συχνά επιτρέπει να μας ξαφνιάσει ο εχθρός και τότε παραξενευόμαστε για το τι συμβαίνει με μας.
Αυτό το επιτρέπει ο Κύριος για να δούμε ότι είμαστε ένα τίποτε, ότι όλες οι ελπίδες μας στους εαυτούς μας είναι κενές και ότι όλες οι προσπάθειές μας ποτέ δεν εγγράφονται στους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέχουμε ώστε εκείνο που σκεπτόμαστε και κάνουμε να είναι ευάρεστο στον Κύριο και εκείνο που σκεπτόμαστε, αφού κάθε εργασία εδώ στη γη είναι θεϊκή εργασία. Εάν αγαπούσαμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, δεν επρόκειτο να αμαρτήσουμε εις τον αιώνα, επειδή εκείνος θα ήταν μαζί μας. Αυτός είναι η δύναμη που καίει κάθε ακαθαρσία, κάθε αμαρτία, και την καρδιά μας δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει τίποτε που να μην είναι άγιο, τίποτε που να μην είναι ευγενές. Όμως εμείς που είμαστε σωματικοί και ακάθαρτοι, όταν θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας των πλησίων μας, αμέσως εκεί μπλέκεται και το σωματικό πάθος. Πρέπει να διαχωρίσουμε την αγάπη από τα πάθη. Στην πλευρά των παθών εμπλέκεται ο διάβολος. Πρέπει να αφιερώσουμε την προσοχή μας στη θεϊκή αγάπη, η οποία δεν κάνει διακρίσεις. Η θεϊκή αγάπη δεν είναι εγωιστική, αλλά περιλαμβάνει τα πάντα. Όλα τα συγχωρεί και για όλα χαίρεται. Ο αγώνας κατά των λογισμών και η υποδούλωση, η λαιλασία, ο αγώνας είναι διαρκής, ασταμάτητος. Αλλά αν η ψυχή με τη βοήθεια του Θεού εξασκηθεί να μην δέχεται τους λογισμούς, τις επιρροές, θα γνωρίζει ότι είναι ακάθαρτη και θα φωνάξει «Ιδού Κύριε τι συμβαίνει με μένα, δυσκολία και κακό. Μου έρχεται ο λογισμός ότι κάποιος με προσέβαλε και τώρα πάλι μου ξανάρχεται. Μετά ακούω ότι κάποια χώρα έχει μακριά πόλεμο, ότι κάπου υπάρχει αδικία και αμέσως με τη σκέψη συνδέομαι εκεί και αμέσως αρχίζω να σκέπτομαι τα επίγεια». Και χάλασε η διάθεση της σκέψης μου, άρχισα να κατακρίνω και τους μεν και τους δε. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο ώστε εκείνος να τακτοποιήσει τον κόσμο και να μην συνδέουμε τους εαυτούς μας με τις σκέψεις εαυτά. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση διαρκώς θα διαπληκτιζόμαστε με αυτό τον κόσμο, θα πολεμούμε διαρκώς και ποτέ δεν θα έχουμε ειρήνη, ποτέ δεν θα βρίσκουμε ανάπαυση. Και αφού μένουμε εδώ στη γη, έτσι υποφέρουμε, και στο τέλος της ζωής μας, αφού η ψυχή μας έμαθε να φιλονικεί με τη σκέψη. Η αναταραχή των σκέψεων και η σύγχυση μετά από την εξομολόγηση και την απάντηση του πνευματικού σημαίνουν ότι ο εξομολογούμενος υπερηφανεύτηκε, ότι με τις σκέψεις πολεμά ενάντια στον πνευματικό, ότι στηρίχθηκε στον πνευματικό ως άνθρωπο. Ο Κύριος αυτό το παρατήρησε και επέτρεψε τον πειρασμό. Σε μια μονή της επαρχίας του Μπρανίτσεβο ήταν ένας δόκιμος και έκανε υπακοή όπως κανείς άλλος. Κάποτε έφτασε η είδηση ότι η μητέρα του πέθανε, πηγαίνει λοιπόν στο πνευματικό και τον ρωτά «Τι να κάνω?» «Πήγαινε κρεμάσου», είπε, «ποιος ξέρει για ποιον λόγο ο ηγούμενος». Ο δόκιμος ανόητα υπάκουσε και ανέβηκε στο καμπαναριό και απαγχωνίστηκε. Μετά από αυτό ο πνευματικός του πέφτει σε φοβερή ταραχή και απελπισία. Λένε ότι αδυνάτησε πολύ και άλλαξε. Τον δόκιμο έθαψαν χωρίς εξώδιο ακολουθία στο δάσος. Κάποια νύχτα περνούσε δίπλα από το σημείο που τον έθαψαν μια μοναχή και άκουσε πως και από τις δυο πλευρές του δρόμου έρχεται κάποιο θρόισμα. Είπε κάποιο έντομο θα είναι και συνέχισε προς το μοναστήρι. Ανατρίχιασε όταν της είπαν ότι δεν έπρεπε να περάσει από εκεί επειδή είναι θαμμένος εκείνος ο δόκιμος. Από αυτό το παράδειγμα μπορούμε να προαισθανθούμε τη δυσίωνη μεταθάνατον τύχη αυτού του αυτόχερα που ασύνετα από τυφλή υπακοή και όχι με τη λογική αυτοκτόνησε. Η μεταθανάτια κατάστασή του αργότερα αποκαλύφθηκε σε ένα Ρώσο μοναχό από τη μονή του Μίλκοβο που αργότερα έφυγε για την Αμερική και έγινε Μητροπολίτης. Αυτός ο Μητροπολίτης, ο Αντώνιος, προσευχόταν για την ψυχή αυτού του αυτόχειρα. Του εμφανίζεται μια μέρα και του λέει «Γιατί προσεύχεσαι για μένα?» Να πως πέρασε πλήρως στην πλευρά του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος χάσει τη χάρη για πολύ καιρό δεν το καταλαβαίνει, αλλά νομίζει ότι ακόμη τη διαθέτει επειδή μέσα του ζουν ακόμη οι προηγούμενες σκέψεις και δεν καταλαβαίνει ότι ψύχρανε και τότε έχει χαθεί για την αιώνια ζωή. Για τον πράο και ταπεινόφρονα, ακόμη και αν βρεθεί στην κόλαση είναι καλά. Η μεγάλη δοκιμασία έρχεται πριν ή μετά από το καλό το οποίο ο Κύριος κάνει. Αυτό γίνεται για να παραμείνει η ψυχή στην ταπεινοφροσύνη.
Ο Κύριος από αιώνες ήθελε να ενσαρκωθεί αφού γνώριζε ότι τα έλογα όντα με σκέψη και υλική φύση δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τη θέση τους. Πρέπει να επανέλθουμε στην πρωταρχική μας κατάσταση, να γίνουμε καθαροί, πράοι, ταπεινοί και αγαθοί, για να έχουμε κοινωνία με Αυτόν εν αγάπη, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Μόλις η ψυχή έρθει σε επαφή με τους αγγέλους και τους αγίους, αντιλαμβάνεται το θεϊκό. Αυτό καμιά φορά επιτρέπει ο Κύριος και σε μια συνηθισμένη ψυχή, όταν αυτή δεν έχει παρηγοριά από κανέναν στη γη. Τότε ο ίδιος ο Κύριος της παρέχει παρηγοριά όταν βρίσκεται στα πιο δύσκολα, όταν δεν έχει παρηγοριά ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από τις συνθήκες, όταν η ψυχή αισθάνεται πεταμένη και καταφρονημένη. Όλες αυτές οι νοερές δυνάμεις έπεσαν και περιφέρονται στη γη και κάθε αμάρτημα είναι ιδιότητα των πνευμάτων που έπεσαν. Κάθε αμάρτημα είναι σκέψη, νοερή δύναμη. Τα πεπτοκότα πνεύματα παρηγορούνται. Κάποια με το θυμό, κάποια με την απόγνωση, άλλα με την πορνεία και ανάμεσά τους υπάρχουν βαθμίδες κακίας. Πρέπει να παραμείνουμε φυσικοί χωρίς αλαζονία, αφού όταν κάποιος γίνεται αλαζόνας, φαίνεται σε αυτόν από πού προέρχεται αυτό. Προέρχεται από τα πεπτοκότα πνεύματα που περιφέρονται. Όσο η ψυχή βρίσκεται στο σώμα είναι προφυλαγμένη. Όταν όμως βγει από το σώμα είναι εντελώς ανυπεράσπιστη, γυμνή και αδύναμη όπως το σαλιγκάρι έξω από το καβούκι του. Αν η ψυχή παραμένει στην ταπεινοφροσύνη, τότε ο Κύριος όλο και περισσότερο τη φωτίζει. Υπάρχουν ψυχές που είναι τόσο ενωμένες εν αγάπη με τον Κύριο, ώστε στο μηχανισμό της σκέψης τους δεν αγγίζουν κανενός είδους ακάθαρτες σκέψεις. Αυτές δεν συνδέονται με κανενός είδους νοερή επαφή, συναναστροφή με πεπτοκότα πνεύματα. Από το παράδειγμα του Αγίου Ιακώβου του Νηστευτή βλέπουμε ότι στόχος των κακών πνευμάτων είναι να ρίξουν έναν Άγιο άνθρωπο στη σαρκική αμαρτία, ώστε να χάσει τα δώρα της θεραπείας και της θαυματουργίας. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και το εξής. Ακόμη και κάποιοι άλλοι που είχαν Αγία ζωή έπεσαν επειδή κάτι μέσα τους ακόμη δεν είχαν καθαρίσει. Μια Παρθένα υπερηφανεύτηκε τόσο πολύ, ώστε όλοι οι έγκαμοι ήταν για αυτήν μισητοί και αηδιαστικοί. Η φιλοσοφική καθαρότητα διαρκεί όσο ο άνθρωπος είναι συνεπαρμένος με τη φιλοσοφία. Πρέπει να πετύχουμε την καθαρότητα εκείνη που έρχεται ως αποτέλεσμα της αγάπης μας για το Θεό. Ο σωτήρας μας με το «εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εισή» εννοεί τα διάφορα μέτρα του νου, τα διάφορα πνευματικά χαρίσματα τα οποία οι άνθρωποι απολαμβάνουν κατά το μέτρο του νου τους. Γιατί ο Κύριος δεν είπε πολλές είναι οι μονές κατά τη διάκριση του τόπου, αλλά κατά το βαθμό των δωρεών. Είμαστε πολύ διασπασμένοι και διαιρεμένοι σαν θρηματισμένος καθρέφτης που ιχνογραφεί την πραγματικότητα μέσα από τα θρήματα. Μέχρι που η δύναμη του Θεού να μας συγκεντρώσει και να μας επανασυνδέσει τα θρήματα, ώστε πιστά να καθρεφτιστεί και να φανεί μέσα μας η μορφή του Θεού. Αν ο Κύριος σύμφωνα με την πίστη μας εκπλήρωνε όλα μας τα αιτήματα, θα φτάναμε στο σημείο εκείνο που δεν θα χρειαζόμασταν κανενός τη συμβουλή ακόμη και της ίδιας της Εκκλησίας. Τότε ακόμη και ο διάβολος θα μπορούσε να διαταράξει την υγεία κάποιου και να μας παρακαλέσει κάποιος να προσευχηθούμε για κάποιον τέτοιον και τότε ο διάβολος να απομακρυνθεί λόγω της προσευχής μας και εμείς να γίνουμε θύματα απάτης. Όταν ζητούμε και περιμένουμε από τους άλλους σεβασμό και προσοχή, εκείνοι μας γυρίζουν την πλάτη, ενώ όταν δεν μας ενδιαφέρει ή αποφεύγουμε το σεβασμό, οι άνθρωποι μας ακολουθούν. Οι κακές μας σκέψεις δημιουργούν το κακό και ταράζουν την ειρήνη στον κόσμο. Ποια είναι η ταχύτητα ενός αγγέλου? Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα και η ταχύτητα του πνεύματος είναι παρόμοια με την κίνηση της σκέψης. Η ταχύτητα της σκέψης είναι η μέση ταχύτητα του πνεύματος. Αν δεν εκδηλώνεται μέσα από το σώμα, η ψυχή εκδηλώνεται μέσα από τις σκέψεις. Τη νύχτα η ψυχή έρχεται σε επαφή με τον νοερό κόσμο και κατά την κατάσταση του ύπνου επικοινωνεί με πνεύματα ζωντανών νεκρών πεπτοκότων. Όταν εμφανιστεί ψυχή που λάμπει, ευσεβής ψυχή, τότε οι δαίμονες επιτίθενται για να την πνίξουν, επειδή εμφανίστηκε επαναστάτη στο βασίλειό τους. Επιτρέπουμε με την έπαρσή μας τα κακά πνεύματα να μας πλησιάσουν. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις στον ύπνο και κατόπιν στο ξύπνημα. Όταν η ψυχή ηρεμεί, όταν είναι ήσυχη, ο μηχανισμός των σκέψεων είναι ξεκούραστος.
Σε άλλη περίπτωση, ο μηχανισμός των σκέψεων είναι κουρασμένος. Τη νύχτα ο άνθρωπος ξαπλώνει ξεκούραστος και το πρωί σηκώνεται εντελώς εξαντλημένος, σαν να έκανε όλη τη νύχτα κάποια βαριά σωματική εργασία. Στο υποσυνείδητο ρέει κάτι σαν φίλμα από το παρελθόν και στριφογυρίζουν τα σχέδια για το μέλλον. Από αυτά διαρκώς η ψυχή φτιάχνει διάφορους συνδυασμούς. Όταν η ψυχή καθαρίσει από όλους αυτούς τους νοερούς συνδυασμούς και τα φορτία, τότε τα όνειρα ηρεμούν και ο άνθρωπος το πρωί ξυπνά ξεκούραστος, φωτισμένος και φρέσκος. Στον ύπνο μπορούμε ακόμη και να πολεμούμε με τα πνεύματα άλλων ζωντανών ανθρώπων και να διαπληκτιζόμαστε μαζί τους. Η λογοτεχνία έχει συχνά ως συνέπεια τα ψέματα των πεπτοκότων πνευμάτων. Τέτοια μυθιστορήματα και βιβλιαράκια δεν είναι έργα χριστιανικά, αλλά συχνά σε αυτά υπάρχει σατανισμός και ψέμα, αφού ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους. Μόλις ο άνθρωπος είναι φαντασιόπληκτος και διασκορπισμένος, τότε βρίσκεται σε σατανική παγίδα. Και τότε ο διάβολος λέει «Να και εσύ μου μοιάζεις». Ο Κύριος επιτρέπει πολλές απογοητεύσεις, δυσκολίες και πάθη εδώ στη γη για να σηκώσουμε τα χέρια από τον κόσμο, αφού αυτός τόσο πολύ μας πληγώνει, και να δούμε ότι μόνον ο Κύριος είναι η πηγή κάθε παρηγοριάς, γαλήνης και ειρήνης. Όταν δεν μπορεί να πετύχει τίποτε μέσω των ανήσυχων σκέψεων, τότε ο διάβολος επιτίθεται με σιγανές και ήσυχες σκέψεις. Και όταν με αυτές τις δίθεν ήσυχες σκέψεις ασχολούμεθα περισσότερο χρόνο, βλέπουμε ότι πήγαμε μακριά και μας γίνεται σαφές ποιος στην πραγματικότητα το ξεκίνησε όλο αυτό. Κάποιος έρχεται στο μοναστήρι, αν και δεν του είναι ξεκάθαρο το γιατί ήρθε, και αρχίζει να ζει εκεί κοσμική ζωή. Αλλά γι' αυτό ένας τέτοιος δεν μπορεί να δει κάποιον που σε κάτι προοδεύει και φεύγει από αυτή τη ζωή με τη χαρακτηριστική ιδιότητα που δεν διόρθωσε. Αυτός πρέπει να προσεύχεται πάντοτε ως εξής: «Κύριε, βοήθησέ με να διορθώσω το χαρακτήρα μου». Ο Κύριος δεν θέλει να εκπληρώσει κάθε προσευχή μας, γιατί αν λαμβάναμε πάντα οτιδήποτε ζητούσαμε, τότε ποιος θα μπορούσε να μας πείσει ότι υπάρχει στη γη κάποιος σοφότερος και γνωστικότερος από εμάς και από ποιον ένας τέτοιος άνθρωπος θα δεχόταν συμβουλές. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει μερικές φορές τις σκέψεις, απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και μυστήρια, μερικές φορές μας τα κρύβει για να απευθυνθούμε στους ανθρώπους για συμβουλές και έτσι να ταπεινωθούμε. Ακούτε ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία, διαβάζουμε από το βιβλίο του Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσα «Όποιον σκέπτεσαι, σε εκείνον ανήκεις». Συνήθως οργιζόμαστε όταν μας προσβάλλουν ή μας χλεβάζουν, αυτό μέχρι να κατέλθει η χάρη του Θεού πάνω μας. Όταν λάβουμε τη χάρη, πλέον δεν προσβαλόμαστε όταν μας προσβάλλουν, αλλά πάντοτε παραμένουμε ήρεμοι, γεμάτοι χαρά, ήσυχοι, σαν να μην είμαστε πλέον εμείς, σαν να μην μας αφορά. Όταν πρόκειται για κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα, πάντοτε επιμένουμε να πείσουμε τον άλλον ότι δεν έχει δίκιο και έτσι φτάνουμε σε όξυνση. Εκείνος ανθίσταται και δεν δέχεται, ενώ εμείς μάταια σπαταλάμε το χρόνο μας και τη γαλήνη της ψυχής μας. Αν είμαστε διορατικοί, θα αισθανθούμε ποιος βρίσκεται από πίσω, ότι αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που ανθίσταται μπροστά μας, αλλά το πνεύμα που βρίσκεται πίσω από αυτόν που μιλά μέσω αυτού. Δεν αξίζει να διαπληκτίζεσαι με εκείνους που πολεμούν τους ανθρώπους ήδη χιλιάδες χρόνια και οι οποίοι στη διάρκεια των χιλιάδων ετών έχουν εξασκηθεί στον αγώνα με τους ανθρώπους. Τι είναι νηστεία? Η νηστεία δεν αφορά τόσο στην αποχή από την τροφή, όσο στην εγκράτεια από τις κακές σκέψεις, να νηστεύουμε με τις σκέψεις. Όταν το κακό πνεύμα βλέπει ότι κάποιος άνθρωπος είναι ένθερμος προς το Θεό και επιτυγχάνει πρόοδο στο αγαθό, τότε αυτό κρύβεται στις καρδιές των άλλων ανθρώπων και εκ των έσω φθονεί τον άνθρωπο του Θεού. Έτσι το κακό πνεύμα δημιουργεί κακή προαίρεση για τον αδελφό του, έτσι το κακό πνεύμα δημιουργεί κακή προαίρεση για τον αδελφό τους, έτσι που να αισθάνονται φθόνο για αυτόν και υπό την επιρροή των δαιμόνων, προξενούν στον αδελφό τους πολλές μοχθηρίες, διαδίδουν για αυτόν εσχρές φημολογίες και συκοφαντίες, τον αποσπούν από την εργασία του. Στους ανθρώπους όμως φαίνεται ότι εκείνοι φθονούν τον αδελφό τους επειδή δεν γνωρίζουν ότι το κακό πνεύμα κατέλαβε τη θέση του μέσα τους και ότι εκ των έσω από την καρδιά τους αυτό που φθονεί είναι το κακό πνεύμα.
Το ίδιο συμβαίνει όταν εμφανίζεται στην καρδιά του ανθρώπου το πνεύμα της χερεκακίας. Όταν ο άνθρωπος ακούει ότι κάποιος γείτονάς του, τον οποίο για καιρό εχθρευόταν, βίωσε κάποια αποτυχία, κάποια συμφορά ή θάνατο και χαίρεται, και δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι στην καρδιά του, στην πραγματικότητα, χαίρεται το πνεύμα της κόλασης. Το πνεύμα μπορεί να καταλάβει πολύ μεγαλύτερο χώρο από ότι το ανθρώπινο σώμα, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και πολύ μικρότερο χώρο από το σώμα του ανθρώπου, τόσο μικρό όσο ένα κυβικό εκατοστό. Ως εκ τούτου είναι δυνατό να εισέλθει στον άνθρωπο ολόκληρη λεγεώνα πεπτοκότων πνευμάτων. Αυτά τα πεπτοκότα πνεύματα δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό όταν καταλαμβάνουν το ανθρώπινο σώμα, όταν εντός εισαγωγικών ενσαρκώνονται και έτσι εισέρχονται στον άνθρωπο. Γι' αυτό επιθυμώ για σας κάθε καλό από τον Κύριο και τη Μητέρα Παναγία, που είναι η μεγάλη μας προστάτης, υπερασπιστής και μεσήτρια ενώπιον του Θεού. Εκείνη θα παρακαλέσει τον Υιό της να μας δώσει δύναμη ώστε να γίνουμε καλοί, να δοξάζουμε το Θεό και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Αμήν. Άγιε Γέροντα, πρώτα ευλογήστε αυτή τη συζήτησή μας, ώστε να είναι διδακτική και προς πνευματική ωφέλεια όλων εκείνων που θα την ακούσουν σε αυτό το φοβερό πόλεμο. Πώς λοιπόν εσείς βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας εδώ και 2 μήνες? Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, λέει ο Γέροντας Θαδαίος. Εμείς στις μέρες αυτές ολόκληρος ο λαός συλλέγουμε τον καρπό των σκέψεων και των επιθυμιών μας. Για αυτά τα προηγούμενα 50 χρόνια μας επιβλήθηκε περισσότερο το κακό από ότι 500 χρόνια υπό τους Τούρκους, επειδή στραφήκαμε προς το κακό. Στον καθένα ήδη κυριαρχούν κακές σκέψεις και επιθυμίες. Και τώρα φτάσαμε στη συγκομιδή των καρπών του κακού, την οποία όλοι πρέπει να υπομείνουμε. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε κανέναν περισσότερο παρά τους εαυτούς μας. Δεν σκεφτήκαμε τι κάνουμε, τι σκεπτόμαστε και ειδού. Οι σκέψεις μας έχουν τεράστια δύναμη και ισχύ. Οι άνθρωποι δεν σκέπτονται γι' αυτό. Όλα προέρχονται, και το καλό και το κακό, από τις σκέψεις. Με όποιες σκέψεις ασχολούμεθα, τέτοια είναι η ζωή μας. Ο Θεός που κινήθηκε εναντίον μας το έκανε επειδή ο Κύριος το επέτρεψε. Αφού τίποτα δεν συμβαίνει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, στο αχανές της αιωνιότητας, χωρίς την πρόνοια και χωρίς να επιτρέψει ο Κύριος. Για όλες τις θλίψεις περισσότερο φταίμε εμείς. Όλοι έχουν δυσκολίες, όλοι οι λαοί του κόσμου, ιδιαίτερα οι Αμερικανοί. Έχουν δικούς τους χρησμούς από κάποιον Αμερικανό, ο οποίος πέθανε παραπάνω από 50 χρόνια. Είχε εύθραυστη υγεία και συχνά έπεφτε σε έκσταση, τότε κάτι έλεγε και οι συγγενείς του το κατέγραφαν. Όταν συνερχόταν άκουγε τι έλεγε. Πριν από το τέλος του, κατά τον ίδιο τρόπο συνέβη να πέσει σε έκσταση και σε αυτή την κατάσταση κάτι είπε. Όταν συνήλθε, οι συγγενείς του έδειξαν τι έλεγε. Αυτός το σφράγισε και με διαθήκη, απαγορεύοντας να το ανακοινώσουν πριν από το θάνατό του, αλλά αργότερα, και μάλιστα 50 χρόνια αργότερα. Πριν από 2 χρόνια άνοιξαν τα έγγραφά του και είδαν ότι οι προβλέψεις του είχαν πραγματοποιηθεί. Είδαν ότι έλεγε, αν και δεν είχε συνείδηση, ότι οι Αμερικανοί μόνοι τους θα καταστρέψουν την οικονομία τους και θα τη διαλύσουν. Κάποιος δημοσιογράφος έφτασε σε αυτά τα έγγραφα και άρχισε να τα δημοσιεύει στην εφημερίδα. Οι Αμερικανοί γρήγορα το αποσιώπησαν για να μην ξεσηκωθεί ο λαός, αλλά ο λαός αφυπνισμένος το είδε. Αν και εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση βέβαια, οι Αμερικανοί βρίσκονται σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση από ό,τι εμείς. Και τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής θέλει να σωθεί εδώ σε μας. Έτσι άρχισαν να μας βομβαρδίζουν και θεωρούν ότι θα μας επιτεθούν και διαξηράς για να μας κυριεύσουν. Όμως παρόλα αυτά φοβήθηκαν, θεωρώντας ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσουν. Πέρασαν 40 ημέρες και δεν πέτυχαν τίποτε, αν και όλες οι μεγάλες δυνάμεις επιτίθενται σε μια μικρή χώρα, δηλαδή σε εμάς τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους, ένα μικρό μέρος της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ίσως ο Κύριος να μας σώσει. Αν και έχουμε, να το πούμε κάπως έτσι, απομακρυνθεί πολύ από τον Κύριο, παρόλα αυτά πολλοί μας υπερασπίζονται ενώπιον του Θεού και προσεύχονται στο Θεό για μας και παρακαλούν ακατάπαυστα τον Κύριο να μας σώσει από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αφού ολόκληρος ο κόσμος κινήθηκε εναντίον μας και δεν έχουμε φίλους ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε ο Κύριος θα είναι φίλος μας και υπερασπιστής μας. Όπως βλέπουμε, δεν έχουμε φίλους ανάμεσα στους ανθρώπους.
Αλλά πρέπει να συνέλθουμε, να βάλουμε μυαλό, να επιστρέψουμε στις παλιές παραδόσεις μας. Αυτή η χώρα, αυτό το κράτος θεμελιώθηκε από αγίους ανθρώπους. Επειδή είμαστε απόγονοί τους, πρέπει να τους έχουμε ως πρότυπα. Να επιστρέψουμε στον ορθό και αληθινό δρόμο και ο Κύριος θα μας φυλάξει. Και ο Κύριος μπορεί να μας φυλάξει. Ο Κύριος μπορεί να κάνει ώστε όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις να φιλονικήσουν μεταξύ τους και να υποστούν δικές τους δυσκολίες και να μην τους συμφέρει να στρέψουν την προσοχή τους προς εμάς. Και έτσι ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να μας φυλάξει. Πατέρα, τι νομίζετε, όλο αυτό που τώρα μας βασανίζει και όλη αυτή η δυστυχία στον κόσμο και η παρούσα οικονομική κρίση, πόσο όλα αυτά ταυτόχρονα αποτελούν πνευματικό στρατό, αφού γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς οι χριστιανοί πολεμούμε με τα πνεύματα υπό τον ουρανό. Η υπόγεια παγκόσμια οργάνωση προσπαθεί έως το έτος 2000 να ενώσει τον κόσμο. Στόχος τους είναι να φέρουν στην κορυφή όλων των κρατών του κόσμου τον άνθρωπό τους, ο οποίος θα κυβερνά. Γέροντα, πώς μπορεί να σωθεί ο χριστιανός κατά τον 21ο αιώνα? Ο άνθρωπος όσο είναι νέος επιθυμεί τα πάντα και να δει και να ακούσει, όταν όμως γεράσει δεν ενδιαφέρεται τόσο όσο στα νεανικά του χρόνια. Κατά τα νεανικά του χρόνια ο άνθρωπος ζει έτσι ώστε να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερα και όταν γεράσει βλέπει ότι αυτό είναι σαν κάποιο βάρος. Το καλύτερο θα ήταν ο άνθρωπος να φυλάγεται από νέος ώστε να μην στενοχωρήσει κανέναν, αν είναι δυνατόν, επειδή αν στενοχωρήσει κάποιον, πλέον δεν θα βρίσκει ησυχία με τους λογισμούς. Καλύτερα να ζει εν ειρήνη παρά στην αναταραχή. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι Πατέρες που έζησαν αγαθή ζωή, ειρηνική και ήσυχη ζωή, όλοι λένε ότι η τελειότητα της χριστιανικής ζωής είναι η τέλεια ταπεινοφροσύνη. Που σημαίνει ότι η ανοχή πράγματι είναι εκείνο που χρειάζεται περισσότερο στη ζωή. Η ανοχή και η συγχώρηση σε όλους, να μην παίρνεις κατάκαρδα οποιαδήποτε προσβολή. Αν κάποιος πλήγωσε κάποιον, είπε σε κάποιον σκληρούς λόγους, πρέπει να μετανοήσει ενώπιον του Θεού και να συμφιλειωθεί. Όταν συμφιλειωθεί, στην καρδιά υπάρχουν σκέψεις ειρηνικές και πλέον δεν υφίσταται ο πόλεμος των σκέψεων. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρηνικές σκέψεις, τότε ο νους του προσέχει, ώστε να μην έχει πόλεμο των σκέψεων με κανέναν πλέον σε αυτή τη ζωή, επειδή κατευθύνει προς τον άλλον πάντοτε ειρηνικές σκέψεις. Όταν κάποιος δεν είναι επικραμμένος με μένα, τότε μέσα μου υπάρχει ησυχία. Πόσο σήμερα η γήινη σφαίρα έγινε μικρή για τους ανθρώπους. Πριν, όταν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα γρήγορα μέσα μεταφοράς, ήταν μεγάλη, ενώ τώρα είναι μικρή και τα νέα διαδίδονται αμέσως από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Σύντομα και το σύμπαν θα είναι μικρό για τους ανθρώπους. Ναι, ναι, και αυτό επειδή ο άνθρωπος είναι νοερή ύπαρξη. Ο ίδιος δεν το γνωρίζει, αλλά στον ύπνο μας περνάμε σε πολλές εκτάσεις, όχι μόνο στη γήινη σφαίρα, αλλά περνάμε και μέσα από την αιωνιότητα, μόνο που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ψύχρεμοι, ώστε όταν ξυπνήσουμε να θυμηθούμε που είχαμε βρεθεί. Αλλά σε μερικές ψυχές δίνει ο Κύριος τη δύναμη και την ισχύ να δουν παράξενα πράγματα κατά τη διάρκεια του ύπνου και όταν ξυπνήσουν απλά λυπούνται επειδή ξύπνησαν αφού είχαν δει πολύ όμορφα πράγματα, οπότε κατά κάποιο τρόπο αισθάνονται στενάχωρα αυτή τη ζωή. Κατά την διάρκεια του ύπνου ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο την αιωνιότητα, την αιώνια μακαριότητα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαρούμενοι αφού ο θάνατος δεν υπάρχει καθόλου. Ο Κύριος νίκησε το θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Περνούμε από αυτή την πρόσκυρη ζωή εδώ στην αιώνια, στην αιωνιότητα που δεν έχει τέλος. Γι' αυτό πρέπει από αυτή τη ζωή εδώ στη γη να περάσουμε στην αιώνια με ευγενικό και ανώτερο χαρακτήρα, επειδή ακριβώς με τις χαρακτηριστικές μας ιδιότητες περνάμε στην αιωνιότητα και πρέπει η χαρακτηριστική μας ιδιότητα να είναι ειρηνική, ήσυχη, αγαθή, πράα, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη που θα εκπέμπεται από εμάς. Επειδή γνωρίζουμε ότι εδώ στη γη τέτοιες σκέψεις παρέχουν ειρήνη, ησυχία, αγαθότητα, ενώ όταν είμαστε φορτωμένοι με λογισμούς δεν βρίσκουμε ησυχία σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε με τη βοήθεια του Θεού να προσευχόμαστε στον Κύριο να μας καθαρίσει από το κακό και τους κακούς λογισμούς, αφού με όποιες σκέψεις ασχολούμεθα τέτοια είναι και η ζωή μας.
Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εδώ στη γη με όποιες σκέψεις ασχολούνται, τέτοια είναι και η ζωή τους. Αν είναι ήσυχες, ειρηνικές, αγαθές, πράες οι ιδιότητές τους, έχουν πάντοτε μέσα τους αγαθές σκέψεις, αγαθές επιθυμίες και από αυτούς ακτινοβολεί η ιδιότητα της σκέψης τους και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αιών νοερής ενέργειας. Δεν έχουμε συνείδηση ότι ζούμε δια των θεϊκών ενεργειών, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ότι χορηγεί ζωή στο κάθε πλάσμα. Γι' αυτό όσο βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή, ας προσπαθούμε να γίνουμε ήσυχοι, ειρηνικοί, αγαθοί, πράοι, γεμάτοι αγάπη και καλοσύνη. Ας προσπαθούμε να συγκρατούμε μέσα μας πάντοτε τις καλές σκέψεις, τις αγαθές επιθυμίες, επειδή αυτές μας δίνουν ειρήνη και ησυχία. Με τέτοιες σκέψεις, με τέτοιες ιδιότητες εισερχόμαστε στην αιωνιότητα και παραμένουμε με αυτές. Περνάμε από δύναμη σε δύναμη, από γνώση σε γνώση, όπως οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι περνούν από δύναμη σε δύναμη και τελειοποιούνται στο αγαθό. Αλλά εξαρτάται από τις ιδιότητες του χαρακτήρα. Κάποιοι μπορεί δυστυχώς να τελειοποιούνται στο κακό, αφού ο άνθρωπος είναι αιών που ποτέ δεν μένει σε ένα σημείο. Πάντοτε κατά αυτόν τον τρόπο, ή γινόμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, ανάλογα με τις ιδιότητες του χαρακτήρα μας, τις οποίες και τελειοποιούμε. Γέροντα, πώς μπορούν οι χριστιανοί να αντέξουν τους μεγάλους πειρασμούς της σύγχρονης ζωής? Μα οποιασδήποτε δυσκολίες και αν συναντήσουμε, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όλα θα περάσουν, δόξα τω Θεώ. Όμως η σημερινή κατάσταση γίνεται δύσκολη και όλο δυσκολότερη, αφού οι άνθρωποι με κανένα τρόπο δεν διορθώνονται να γίνουν καλοί. Και έτσι όλα γίνονται δύσκολα και δυσκολότερα, επειδή δεν γνωρίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε νοερή ενέργεια και ότι με τους λογισμούς που ασχολούμεθα στη γη, στην πραγματικότητα δημιουργούμε δυσαρμονία και ότι από αυτές τις κακές σκέψεις δεν βρίσκουμε ησυχία ούτε εμείς ούτε οι άλλοι. Σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να ζήσουν άλλοι τόσοι άνθρωποι από όσους υπάρχουν σήμερα, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη, αφού με τους λογισμούς τους δημιουργούν δυσαρμονία που δεν είναι καλή και όλοι το αισθανόμαστε και δεν βρίσκουμε ησυχία. Αν ασχολούμεθα με αγαθές σκέψεις και επιθυμίες, αυτές οι σκέψεις θα μας δώσουν ειρήνη και χαρά ακόμη και σε αυτή τη ζωή, πόσο μάλλον στην αιώνια. Και τότε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος, ότι ο θάνατος νικήθηκε. Ο Κύριος νίκησε το θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Στη Μονή Τούμαν, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από το Γόλουμπατς, γυναικεία μονή με 5 μοναχές, πνευματικός είναι ο πατέρας Θαδαίος. Με κατέκτησε ήδη μετά από μερικές προτάσεις που ανταλλάξαμε στον κήπο, στο κονάκι της Μονής όπου διαμένει, λέει ο Βλάντε Ταγέροτιτς. Γεννήθηκε το 1914, από τα νεανικά του χρόνια είναι μοναχός, έμεινε πολλά χρόνια στα μοναστήρια στο Πέτς, στο Γκόρνιακ, τη Βιτόβλιντσα, έως ότου έφτασε σε αυτήν εδώ τη Μονή. Κοντός, ισχνός, σχεδόν ήδη γκρίζα γένια και μαλλιά, απαλά καστανά μάτια, συζητά ήρεμα και ευχάριστα. Αισθάνεται κανείς ότι είναι γεμάτος με κάτι που ακτινοβολεί από μέσα του και έλκει τους ανθρώπους με την επιθυμία να βρίσκονται κοντά του. Μιλήσαμε πρώτα για πολύ χρόνο για τις αρρώστιες, ιδιαίτερα για τον καρκίνο. Είχε πάει αυτό το καλοκαίρι στα Λουτρά Πρόλομ, που ήδη θεράπευσαν μερικούς από αυτή την αρρώστια. Για έναν ασθενή που είχε καρκίνο της μύτης σε ήδη προχωρημένη κατάσταση, ο πατέρας Θαδαίος λέει ότι μετά από μερικούς μήνες που πέρασε στα Λουτρά, από τον καρκίνο αυτού του ασθενή έμεινε σχεδόν μόνο νουλή. Πρέπει βέβαια να πιστεύουμε και στη θεραπευτική δύναμη του νερού στα Λουτρά, λέει ο πατέρας Θαδαίος, για την πραγματική αξία της οποίας δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε. Απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι το πόσο ο ασθενής δέχεται την αλήθεια για την αρρώστια του. Ας μην μπούμε στη χαοτική αισθηματική ζωή των ανθρώπων που έχουν καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό όταν μάθουν για την αρρώστια να το δεχτούν ήρεμα. Εάν ο ασθενής δεν φοβηθεί και δεν ανησυχήσει, ο καρκίνος δεν θα μεγαλώνει γρήγορα ή δεν θα μεγαλώνει καθόλου. Αντίθετα, η ανησυχία, η υπερβολική ταραχή και ο φόβος επιταχύνουν το μεγάλωμα του καρκίνου. Δεν είναι και εύκολο να το ακούσεις και ήσυχος αυτό. Χρειάζεται η χάρη του Θεού. Εάν κάποιος μπορεί ακόμη και να αναρωτηθεί για το βαθύτερο νόημα της απόκτησης της ασθένειάς του, θα είναι στον πιο καλό δρόμο για τη δυνατότητα ίασης, αλλά και το πιο σημαντικό είναι η διόρθωση του λανθασμένου δρόμου της ζωής του. Θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει πρόσφατα στην αναφορά των Ιαπώνων γιατρών, που ανακοίνωσαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ψυχοσωματικών Ιατρών στη Ρώμη.
ανέφεραν ιστορικό 10 ασθενών με καρκίνο, κυρίως σε προχωρημένο στάδιο της αρρώστιας, οι οποίοι εκτός των δύο χωρίς καμία θεραπεία θεραπεύτηκαν και μετά, περισσότερο από 10 χρόνια, από τότε που είχε διαγνωστεί η αρρώστια, παρέμειναν υγιείς. Σχεδόν όλοι αυτοί οι ασθενείς ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι, όλοι τους ήξεραν από τι νοσούν, όλοι τους αυτή την είδηση τη δέχθηκαν ήρεμα, ενώ οι περισσότεροι και ως σημάδι της ανάγκης για τη διόρθωση της ζωής τους από το πώς ήταν πριν. Ο πατέρας Θαδέος λέει ότι η πλάνη είναι η πιο δύσκολη ανθρώπινη αρρώστια και επειδή κάθε άνθρωπος έχει τάση προς την πλάνη, οι σωματικές αρρώστιες είναι οι διορθωτές που προειδοποιούν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαμαρτύρεται ενάντια στην αρρώστια, έχει τάση να μεμσημυρεί και να αρνείται να δώσει νόημα στις αρρώστιες και όμως ο υγιής άνθρωπος ευκολότερα χάνει τη σχέση με το πνεύμα από ότι ο άρρωστος. Δεύτερο συχνό θέμα των συζητήσεών μας ήταν η ανθρώπινη κλίση και λαχτάρα προς το Θεό και την πνευματική τελειοποίηση. Ο πατέρας Θαδέος, παρόμοια με τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να δεχτεί κανείς την ιδέα της μετενσάρκωσης, επειδή κάθε άνθρωπος τελειοποιείται μετά το θάνατο, αρχίζοντας από εκείνο το βαθμό της δικής του πνευματικής αύξησης, στον οποίο έφτασε στη γη. Δεν υπάρχει κανένας ύπνος μέχρι τη φοβερά κρίση, όπως διδάσκουν κάποιοι σεχταριστές. Πώς το πνεύμα μπορεί να κοιμάται? Αυτό είναι αδιάκοπα άγρυπνο και δραστήριο. Το σώμα μας δεν είναι ικανό να ακολουθεί το πνεύμα σε αυτή τη δραστηριότητα, από εκεί έρχεται ο ύπνος, του οποίου τη διάρκεια το σώμα κατά κάποιο τρόπο αποχωρίζεται από το πνεύμα και αφήνεται στην ανάπαυση και την αποκατάσταση. Σε αυτό το χρόνο το πνεύμα βρίσκεται στο δικό του κόσμο. Εκεί μπορεί να έρθει σε επαφή με τα αποβιώσαντα πνεύματα ή πνευματικούς κόσμους γενικά. Σπάνια γίνεται ο άνθρωπος να θυμηθεί κάτι το πρωί. Υπάρχουν βέβαια και απλά όνειρα που παράγει το υφαντό της ψυχής. Εκείνο με το οποίο η ψυχή ασχολείται περισσότερο στην αφυπνισμένη κατάσταση, αυτό και τη νύχτα ξετυλίγεται σαν σε ταινία. Είναι δύσκολο στο Θεό να μας φανερωθεί όταν ο άνθρωπος είναι σαν σπασμένος καθρέπτης, στον οποίο και τα πνευματικά μηνύματα διαθλώνται διαφορετικά και πάντα παραμορφωμένα. Ο καθένας δέχεται τόσο όσο μπορεί και έτσι όπως είναι ο σπασμένος καθρέπτης του, με τον οποίο ήδη έρχεται στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στη γη ώστε ο καθρέπτης μας να γίνει ξανά ολόκληρος και έτσι ολοκληρωμένος να δέχεται το Θεό. Βέβαια πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν το Θεό, ούτε επαρκώς να τον δεχτούν μέσα τους. Το σώμα μας, τέτοιο όπως είναι τώρα, δεν είναι ικανό να αντέξει το φως. Αυτός είναι ο πιθανός λόγος γιατί οι Άγιοι που όλη τη ζωή πάλευαν με τους πειρασμούς και νίκησαν, λάμβαναν τη φώτιση και αρκετά γρήγορα μετά από αυτό μετικούσαν στον άλλο κόσμο. Είναι μεγάλη η χαρά τους εκεί επειδή συναισθάνονται και μέσα στην αγάπη επιθυμούνται με τις υπόλοιπες παρόμοιες ψυχές που δοξάζουν τον Θεό, ενώ παρόλα αυτά κρατούν την προσωπικότητά τους, οπωσδήποτε όχι με εγωιστικό τρόπο, όπως ακόμη πάντα κρατούν στη γη και οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο νους, η θέληση και η καρδιά έγιναν στους φωτισμένους ανθρώπους ένα. Αυτά είναι κατά τα άλλα πιο συχνά χωρισμένα στον άνθρωπο, από εκεί και οι πολυάριθμες δυσκολίες του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Στους μεγάλους πνευματικούς δεν είναι πια μόνο το εξωτερικό φως που με τη χάρη του Θεού καμιά φορά τους εμφανίζεται, αλλά εκείνο το πολύ βαθύτερο και διαρκέστερο εσωτερικό φως που από την καρδιά ανεβαίνει και γεμίζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αυτό το φως είναι η αγάπη και μόνο με την αγάπη ο άνθρωπος είναι εγκύτερα στο Θεό, ο οποίος είναι η ουσία της αγάπης. Η βελτίωση του ανθρώπου και το πλησίασμα στο Θεό είναι αιώνιο, επειδή ο Θεός ως προς την ουσία του είναι όχι μόνο άγνωστος και ασύλληπτος, αλλά και ακατάληπτος. Στην αγάπη όμως εμείς είμαστε εγκύτερα και ασφαλέστερα με το Θεό. Η επαφή με το πνεύμα είναι αστραπιαία, η δική μας έννοια του χρόνου δεν έχει καμιά σημασία στις πνευματικές ιεραρχίες. Και αυτές οι ιεραρχίες υπάρχουν. Στο Ευαγγέλιο έχει υποθεί, είναι πολλές κατοικίες στο σπίτι του πατέρα μου. Αναλόγως με το βαθμό της πνευματικής βαθμίδας εδώ, λαμβάνουμε μετά το θάνατο την κατάλληλη κατοικία και τις εγκύτερες εμάς ψυχές με τις οποίες ζούμε πια εκεί. Γέρον Θαδέος της Βιτόβνητσα, όποιον σκέπτεσαι σε εκείνον ανήκεις. Ας προσέχουμε λοιπόν τους λογισμούς μας, φίλοι ακροατές. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι χριστιανοί μετά το βάπτισμά μας υποτίθεται ότι δεν κάνουμε αμαρτίες, έμπρακτες, μεγάλες αμαρτίες, αλλά ασχολούμαστε με την καταπολέμηση των λογισμών που οδηγούν στις αμαρτίες. Επειδή αυτό βέβαια δεν συμβαίνει, γι' αυτό υπάρχει και η εξομολόγηση που ομολογούμε και ζητάμε συγγνώμη για τις αμαρτίες που κάνουμε έμπρακτα.
αλλά και εκεί πρέπει να λέμε και τους λογισμούς μας όταν αυτοί μας ταλαιπωρούν ιδιαιτέρως και με σκοπό να προλάβουμε τις αμαρτίες. Εδώ θα σας αφήσουμε, ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγορίου.